γνωρίσαμε όλοι στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Θέλω να ευχηθώ από καρδιά σε όλους μας πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία για τα χρόνια αυτά, καλή συνεργασία και πρόοδο για το νησί μας που για αυτό το σκοπό βρισκόμαστε όλοι εδώ και αγαπάμε. Να είστε όλοι καλά. Ξεκινάει η 14η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Παρόντες είναι ο κύριος Ξηδάρης, ο κύριος Βούλγαρης, ο κύριος Βούλγαρης, ο κύριος Ξηδάρης, η Σάβα Νικόλια, η κυρία Σουτικίδου, η κυρία Ευσταθίου Ιωάννα, η κυρία Κουκουρίνη, ο κύριος Ευσταθίου, η κυρία Καρδέλη, ο κύριος Χατσής, ο κύριος Τρεμονής, ο κύριος Παπαχρίστου, ο κύριος Τσουχαλάς, ο κύριος Αναγνώστου, και ο κύριος Κάτσαρης. Από όντες, ο κύριος Ρόδιος, ο κύριος Ξηρουλιάνης. Θα ήθελα να σας... Ναι, υπάρχει και ο πρόεδρος του Τοπικού μας Συμβουλίου της Γλώσσης, ο κύριος Σκοτόπουλος. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουμε ότι τη συνεδρίαση την καλύπτει τηλεοπτικά οι δύο, ο κύριος Μουσέντης και η κυρία Μαρία Διονυσίου, να γνωρίζετε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα προκύψει θα είναι από την πλειοψηφία. Όπως επίσης ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα είναι από τη μείζωνα αντιπολίτευση. Και ο γραμματέας επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Κύριε Δήμαρχε, την πρότασή σας για πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω καταρχήν να χαιρετήσω την παρουσία όλων σας και τον ακροατικό να χαιρετήσω όλων την παρουσία όλων σας, να ευχηθώ να έχουμε καλή δημοτική περίοδο. Το ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μας ενώνει ο σκόπελος. Προεκλογικά μπορεί να υπάρχουν κάποιες εντάσεις που είναι πολύ φυσιολογικές, όπως γίνεται πάντα, αν θέλετε και από το άγχος και από τη θέληση του καθενός να βγει νικητής μέσα σε μια εκλογική μάχη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι περνάμε σε μια περίοδο ηρεμίας, σταθερότητας. Περισυλλογής πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρή για δράσεις, κοινές δράσεις. Ο Σκόπελος έχει ανάγκη τη δική μα δουλειά πάρα πολύ και όλων των υπολείπων που θέλουν να βοηθήσουν. Να κάνει πιο σύμβολο το σώμα, να έχει φοβάρει την πιάση όλου. Πιστεύω ότι όλοι είστε με το σκοπέλο. Αυτό άλλο σκοπέλο. Θα απαντήσω να μην κάνω την πίστη. Εμεί, οι εκθέσει του Αντιπρόεδρου, θα απέχουμε. Και ο λόγο είναι ότι η κοινωνία ψήφισε με ένα νόμο πιστεύει και η υπομονή κυβέρνηση θα είναι έτοιμη. Άρα στο δεδομένο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια δική μας απόφαση. Θα απέχουμε από την διευθυνσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πάρω τη θέση μου, καλή θητεία σε όλους. Θα πάρω τη θέση μου και συμβιβάστηκα, μάλλον συνέλεσα στην πρόταση του αρχηγού της παράταξης μου, της παράταξης μου, όπως θα την πέστε τώρα, για ένα λόγο. Εδώ και 4 μήνες, κύριε Δημαρχέ, έχετε... Δεν προσπαθώ να κάνω την προλήθηση, αλλά θα πω ένα παράπονο ανοιχτά. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, μια συζήτηση, καλή συνεργασία, χρειαζόμαστε συνεργασίες, ναι. Οι συνεργασίες πώς τις εννοείτε. Αποφασίζετε και ψηφίζουμε. Εγώ θα περίμενα από εσάς κάποια στιγμή, αν δεν επιθυμούσε ο αρχηγός της παράτασής μου ή κάποιος σύμβουλος άλλος,
να με χαλάσετε προσωπικά και να μου πείτε, λέω, αγγίγει εισιτήρια. Γιατί για μένα ο δημοτικός σύμβουλος είναι μονάδα. Είναι μόνος του, αν συμπαθήσει η γνώμη μου με τον κύριο Σταθίου, θα τα πάω μαζί. Δεν συμπαθήσει, δεν θα πάω. Αυτή τη στιγμή όμως πάω μαζί του και δεν ψηφίσω. Απέχω και εγώ μαζί του για αυτόν τον λόγο. Διότι ορίσατε, αν ήταν το παλιό σύστημα, θα χρειαζόταν την ψήφο μας. Ορίσατε αντιδημάρχους, ορίσατε πρόεδρους, ορίσατε όλους. Εμείς τι ορίζουμε. Όλες οι έμειστες θέσεις της πλήρωσης διεργούς της χαλάει. Εγώ δεν είμαι πιστό, ούτε ήθελα, ούτε προσδοκούσα να πάρω έτσι. Αλλά να το πω όλα. Κάνατε αυτό που κάνατε, είπες αυτός, αυτός, καλά έκανες. Όπως είναι το δικαίωμα η πολιτεία, πολύ καλά έκανες. Εγώ όμως δεν βλέπω το πλέον της συνεργασίας. Συνεργασία για μένα δεν είναι ό,τι. Εγώ παιδιά λέω μαύρο και εγώ το ψηφίζω γιατί είναι καλή η σκόπη. Δεν αμφιβάλλω. Και οι προθέσεις είναι καλές και η όρεξη που πήγατε στη δουλειά, το παραδέχομαι, έχετε όρεξη, μπράβο. Καλά κάνετε και μαζί ρεστάμε, αλλά όχι έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, μπορείτε να σα ρωτήσω. Την ομότιμη κατάσταση κάνουμε σήμερα. Και εγώ δεν είμαι ομότιμη. Ναι, ναι, μιλήσατε για αντιδημάρχους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αντιδήμαρχοι διορίζονται από το Δήμαρχο. Είπα όχι εγώ. Ναι, αυτό το παράδειγμα θέλω. Είπα όχι. Ποιος θέλετε να τους διορίσει. Είπα αυτό εγώ. Ποιος ήθελε να τους διορίσει. Είπα αυτό. Πάτσε νωρίες. Μα δεν είπα αυτό εγώ. Είπα ότι έπρεπε να κάνετε μια συνεργασία πραγματική, να μας καλέσετε και να δούμε κάτω. Πού θέλετε, παιδιά, πώς θέλετε να πάμε. Έτσι, κάποιοι από εμάς να πούνε κάπου αλλού, αν θέλετε. Είπα, εσείς θέλετε, αυτό έχω καταλάβει, πρέπει να σας. Είναι έτσι. Ο κύριος Δήμαρχος. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε τις διαδικασίες τις οποίες σας αναγνωρίζετε. Εμείς δεν θελήσαμε να μπούμε σε καμία κουβέντα και σε καμία συζήτηση γιατί ξέραμε ότι υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθούμε για λησβερίσι. Ως εκ τούτου προσπαθήσαμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε επαφή με δημοτικό σύμβουλο άλλης παράταξης, της οποιαδήποτε παράταξης. Διότι πάντα θα υπήρχε ο κίνδυνος, λέω, να κατηγορηθούμε ότι πλησιάσαμε τον τάδε σύμβουλο και του προτείναμε αυτό και πλησιάσαμε τον τάδε και του προτείναμε εκείνο. Εξάλλου θα ήταν ανήθικο να πλησιάσουμε οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο άλλης παράταξης και να του προτείνουμε θέση. Ως εκ τούτου, νομίζω πως πράξαμε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, προτείναμε αυτά τα οποία μας ορίζει ο νόμος. Ο δρόμος για συνεργασία είναι ανοιχτός. Εάν οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο ήθελε να συνεργαστεί ή θέλει στο μέλλον να συνεργαστεί, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα ούτε καν έχει ξεκινήσει η δημοτική πορεία μας, θέλει να συνεργαστεί με την πλειοψηφία, ως πλειοψηφία με την μιλάω, γιατί ως προς τα υπόλοιπα θα συνεργαστούμε στα προγράμματα, στις θέσεις που ψηφίζουν κτλ. Και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε κουβέντα. Καλοπροαίρετη δέχομαι πως είναι η άποψή σας και εγώ καλοπροαίρετα λέω αυτό. Ότι είμαστε και θα είμαστε ανοιχτοί όποτε θέλετε για συζήτηση, όμως θέλουμε να καταλάβετε ότι ήταν συγκριτή επιλογή μας να μην πιάσουμε τον έναν, τον άλλον, να του πούμε Πέτρο, Νίκο, έλα εδώ, μήπως θέλεις να μπει στη θέση αυτή, μήπως εκείνη, μήπως την άλλη. Θα ξεκινούσαμε με άσχημο τρόπο, δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία τώρα. Κατανοητός ο λόγος που λες, θέλω να δικαιολογήσω γιατί συμμετέχω σε αυτή την αφική και πάμε παραπέρα στην Τρίτη και μετά θα επανέλθουμε πάλι στις τοποθετήσεις μας για να εκλέξουμε τον αντιπρόεδρο. Δεν θα περάσουμε. Πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Δεν είναι διαδικασία. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε. Ελέγχει. Ναι, για πες. Εγώ θέλω να πω, μάλλον ίσως δεν το είπε καλά ο Παγκοσμίδης, ξέρω εγώ τι εννοούσε. Η συνεργασία αυτό να αφορά τη συζήτηση. Δεν εννοούσε τη συνεργασία αυτό να αφορά τη θέση, έτσι δηλαδή. Λοιπόν, όσον αφορά τη συζήτηση, μάλλον. Δηλαδή, κάνει επεξήγηση τώρα. Όχι. Εγώ πώ θα πω, εγώ να το καταλάβω. Για αυτό θα πάω, θα κάνω εξήγηση. Θα το δω, εντάξει. Έτσι για να μην. Εντάξει, χρησιμοποιούμε δηλαδή. Κατανοητό. Και είπα και εγώ ότι ορίστε γιατί δεν το κάνουμε αυτό, δεν το κατάλαβα καλά. Εγώ πιστεύω ότι εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν κατάλαβα άλλο. Άρα για να πληρωθεί η θέση πρέπει η πλειοψηφία να κάνει την πρόταση και για τον αντιπρόεδρο. Όχι, όχι.
Κύριε Αναγνώστου, να κάνετε την πρότασή σας εφόσον το δεύτερο σχολιασμό πρέπει εσείς να γίνετε αντιπρόεδρος του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Να καταγραφούμε την παρέα εκπονδύνε και η άλλη δύο συμβούλοι, ο κύριος Ρόδιος και ο κύριος Συνογιάννης. Καλώς ήρθατε. Αυτό που δεν θέλετε εσείς... Οι άλλες δύο θέσεις και του Αντιπροέδρου για να συντεχθούν και του Γραμματέα είναι αφιδατωμένες στην ουσία διακοσμητικές. Εμείς δεν θα θέσουμε υποψηφιότητα και θα απέχουμε και τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει διάθεση να... Αυτό κύριε Αναγνώστου ισχύει για τις δύο θέσεις. Και για τις δύο θέσεις, ναι. Εκτός αν έχετε κάτι για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και να θέλαμε δεν μπορούμε να παραλούμε τον νόμο. Ναι, σαν μοναγείς. Στην περίπτωση του 17. Λοιπόν, να προτείνω λοιπόν, να προτείνω για την θέση του Αντιπροέδρου τη Γιάννα την Ευσταθίου. Θέλει κανείς άλλος να θέσει υποψηφιότητα. Όχι. Άρα πληρούνται η θέση αυτή. Και να προτείνω και για τη θέση του γραμματέα την Μαρία τη Σοφική. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση από εμά, όχι. Και τα τρία θα το δώσω. Όχι, θα το δώσω. Τι παράπονα το κάνω. Και μετά η κυρία σου στοιχεί στο κορυφαίο. Και ψήφισαν 7 μέλη. Πώς θα δώσω. Έχουμε 7 ψηφοδέλτια σταυρωμένα υπέρ του κυρίου Ξιντάλη. Ο πρόεδρος οπότε είναι ο κύριος Άγγελος Ξιντάλη. Ψήφισαν 7 μέλη της πλειοψηφίας. Η κυρία Σοφική του πήρε 7 ψήφους. Καλώς ήρθατε. Μόνο θα ήθελα πριν αποχωρήσω να κάνω μία ευχή. Σε αυτή την αίθουσα εδώ που είμαστε σήμερα, τα προηγούμενα 5... χρόνια, επειδή ήμουν δημοτικός σύμβουλος και έχω περάσει τα πάντινα εδώ μέσα, μόνο αίμα δεν έφτυσα, θα ήθελα να παρακαλέσω τον νέο πρόεδρο, αυτομολόγο κύριε πρόεδρε, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, μα ή καλό ακούτε ή άσχημο. Αυτόν ο λόγο. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Προεδρεύοντα Δημοτική Σύμβουλο, να σας συγχαρώ για την άψογη εκλογική διαδικασία. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, παλιοί και νέοι Δημοτική Σύμβουλο, κυρίες και κύριοι, καταρχήν σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, εκλέγοντάς με πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πέμπτο. Ευχαριστώ επίσης τον Δήμαρχο κύριο Σταμάτη Πελίση για την τιμητική πρόταση. Στην πολιτική μου και συνδικαλιστική μου διαδρομή, πέρασα από πολλά στάδια, αλλά η σημερινή μου εκλογή είναι η πιο ουσιαστική. Διότι μου δίνεται τη δυνατότητα να υπηρετήσω από αυτή τη θέση το νησί που γεννήθηκα, αγάπησα, δημιούργησα οικογένεια και εργάστηκα. Την πεπάλιθο με πλούσια και ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, που έχει την καταγωγή της από τη Μινωήτη Στάφυλλο, την Σελινούντα, την Πάνολμο, τον Ολυμπιανή και Αγνώντα και από τη συμμετοχή της στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Την Σκόμερο της Χριστιανοσύνης με τον Επίσκοπο Λιγίνο, την Σκόμερο των Ενετών και αργότερα τη Σκόμερο που με τα καράβια της συμμετείχε στον αγώνα του 1821, που βεβαίως θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια απελευθέρωσης με τιμή και εθνική περηφάνεια. Την Σκόπελο που αν θέλουμε να γίνει καλύτερη, πρέπει με σύνδεση και ορθό λόγο να υπηρετήσουμε, συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι. Για μας, ο άνθρωπος και οι ανάγκες του είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Όπως επίσης επιθυμούμε να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι θεσμός υψίστης δημοκρατικής λειτουργίας και σας διαβεβαιώ ότι θα εργαστώ για να έχει το Δημοτικό μας Συμβούλιο κύρος, ποιότητα, ευπρέπεια συμμετοχή, εφαρμόζοντας πάντα τον κανονισμό λειτουργίας. Θα υπερασπιστώ το δικαίωμα κάθε συμβούλου να εκφράζει ελεύθερα και ανεπόδιστα τη σκέψη. Η συνένεση, η λογοδοσία, η διαφάνεια, η διαφορετικότητα και η ανεκτικότητα θα είναι ο οδηγός λειτουργίας και δράσης. Αυτή η εντολή που λάβαμε από τους κοπελίτες είναι μια εντολή για μια νέα αρχή που θα μας κάνει πάλι περήφανος και που οφείλουμε να την τιμήσουμε. Ήρθαμε να αλλάξουμε σελίδα, να ενώσουμε και να χτίσουμε, να κατακτήσουμε το αυτονόητο και την κανονικότητα, να υπερβούμε το διχασμό και το φθόνο, νοοτροπίες και αντιλώσεις που κρατούσαν το νησί στάσιμο, φοβισμένο και καθυλωμένο για πολλά χρόνια. Η πρόθεσή μας είναι η συνεργασία, όχι μόνο στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με το προσωπικό του Δήμου και τους συμπατριώτες μας. Καθήκον και χρέος μας να δημιουργήσουμε τη σκοπελίτικη συμμαχία, μια συμφωνία συνεννόησης, συναντήλησης και συνευθύνης. Σας καλώ να εργαστούμε, να διεκδικήσουμε, να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε όλα τα πλεονεκτήματα του νησιού με πρωτοπόρες, δημιουργικές και σύνθετες προτάσεις, οι οποίες να καθορίζουν τον master plan του Δήμου για την επόμενη 20ετία. Μην ξεχνάτε ότι η δουλειά μας είναι μετρήσιμη. Να ευχαριστήσω τέλος τις σκοπελίτισες και σκοπελίτες για τη συμμετοχή στις εκλογές και τη συμπαράστασή τους. Να έχετε υγεία και προκοπή και βεβαίως να ευχαριστήσω όλους εσάς. Από σήμερα αρχίζει το ταξίδι μας. Καλή και δημιουργική θητεία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Μας βάλατε σε μια άλλη εποχή, αλήθεια. Δηλά, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να είναι απλώς διεκπαιδευτής ούτε των εντολών της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά όταν θέλετε προαποφασισμένο λύση. Και πολιτικά πρέπει να συζητάει, όχι ατέρμονα, να συζητάει.
μαθαίνει τα ζητήματα. Δεν χρειάζεται να επιβληθεί από κανένα σε κανένα τίποτα, χρειάζεται να ακούγονται όμως όλα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και αν αυτό δεν γίνει, έχετε το λόγο στο μέλλον, στο Συμβούλιο να το κάνετε, ότι θα είναι μεγάλη μου χαρά η επισκέψη σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο και στο γραφείο μου ιδιαίτερα, για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Διότι δεν επιτρέπεται σε ένα μικρό μέρος όπως είναι η Σκόπελος να συζητάμε μεταξύ μας μόνο την ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Προκύπτουν δεκάδες πράγματα, τα βλέπετε, θέλετε να τα πείτε κάπου να διορθωθούμε. Πρωτίστως πρέπει να τα πούμε στη διοικητική μηχανή του Δήμου, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Επομένως, ο Δήμος θα είναι ανοιχτός με την επιτροπή που εσείς θέλετε κάθε φορά. Εκλέγει η παράταξη της πλειοψηφίας έναν σύμβουλο και από την πρώτη κατανομή εκλέγει επίσης ένα σύμβουλο η παράταξη του κυρίου Ευσταθίου. Εκλέγονται Σάβα Γκόλια Μαρία και Καρπέλη Σπυριδούν από την πρώτη κατανομή. Από τη δεύτερη κατανομή εκλέγεται Αναγνώστου Γεώργιος και Ουκορίνη Φίβα Σταματούλα. Συνολικά τέσσερα μέλη οικονομικής επιτροπής. Σας διαβάζω ποια είναι τα τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής. Τακτικά μέλη κατά σειρά. Σάβα Κόλια Μαρία, Ουκορίνη Φίβα Σταματούλα, Καρβέλη Στυλιγούλα, Αναγνώστου Γεώργιος. Αυτά είναι τα τακτικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη. Σοφική του Σίσκου Μαρία, Ευσταθίου Ιωάννη. Πατσής Ελικίνος και Ξηρογιάννης Ιωάννης. Νομίζω ότι τελειώσαμε την υπουργική διαδικασία και γίνεται η συνεδρίαση. Και το δεύτερο είναι που θέλω να ενημερώσω ότι το αυτοκινητάκι αυτό πρόκειται του Δήμου, το οποίο είναι τραπέζιο, είναι στη διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων επιτοπίσεων της γλώσσας που ερχόμαστε στα Δημοτικά Συμβουλία, εάν επιθυμούν να μεταφέρονται με αυτό, όποτε θέλουν είναι στη διάθεσή σας. Όποτε θέλετε, παιδιά, θα μην χωράει τα δικά σας αυτοκίνητα, μπορεί να μεταφερόμαστε με αυτό το αυτοκίνητο και να ερχόμαστε και να πηγαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό συγγνώμη, συγγνώμη, ως προς το δεύτερο ήταν η πρόταση του Δημάρχου να γνωρίζει. Ευχαριστώ τον κύριο Βαθύνη, το λόγο του κύριου Σταθίου. Όσον αφορά την οικονομική επιτροπή, εμείς σαν παράταση προτείνουμε, βέβαια θα το σκέφτομαι να γίνεται να γίνει συνεδριάσεις εδώ και να γίνει τέτοιο. Νομίζω αυτό είναι και δημοκρατικό και διευκολύνει το κράτος. Θα περιμένουμε την απόφασή σας. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταθίο. Μήπως θέλει κανένας άλλος από τους μαθητές να πάρει το λόγο. Gracias.